Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε. Δύσκολη. Για να παίξει λίγο τον παλίτσα καλύτερη. Έλα, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Τώρα είσαι σούπερ. Τώρα είσαι σούπερ. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Πάω 24, Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου και τα παιδιά μας. Σεισμόπληκτη Θεσσαλονίκη. Ηλιόλουστη, όχι. Σεισμόπληκτη, ναι. Θεσσαλονίκη, βέβαια. Για να το πήραμε χαμπάρι, εγώ ειδικά που είμαι εντελώς ύπνος σε κάτι τέτοια. Κουνηθήκαμε λίγο παραπάνω. 4,3. 4,3, ναι. Να ενημερώσουμε και τα παιδιά πάνω τι τραβάμε, τι τραβήξαμε μάλλον Δευτέρα πρωί. Καλημέρα στο Δημήτρη Τζορμπατζόπουλο. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε? Έχετε φύγει, έχει χαλάσει ο καιρός. Βροχές, φινόπορο, κρύο, σεισμοί. Τι γίνεται? Έτσι, να άμα φύγουμε καταλαβαίνετε την απουσία μας. Ξεκάθαρα, ναι. Και την εκτιμάτε, την παρουσία μας. Έτσι ακριβώς. Πού είστε, πού σας πετυχαίνουμε στην προπόνηση? Προπόνηση, ναι. Προπόνηση με μπόλικη γυμναστική σήμερα για όλους τους ποδοσφαιριστές. Διάφορες ασκήσεις και βάρη και πώς τα λένε τα... TRX λέγονται. TRX, πολύ ωραία. Τα, ναι. Τα, πώς τα λένε, λάστιχα. Λάστιχα, να τα πούμε λάστιχα. Κατά κάποιο τρόπο. Οι μάντες TRX. Τώρα μου ήρθε. Ναι, ναι. Και άλματα και sprint και πολλά και διάφορα τέτοια. Είναι πρωινή προπόνηση. Πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, αυτά τα τρία πρωινά που είμαστε εδώ, γιατί κατά τα άλλα έχει αρκετή μπάλα και το πρωί. Κάποια στιγμή θα έχει και γυμναστική με όλα αυτά τα στάδια για τους ποδοσφαιριστές. Ευτυχώς καλά είναι όλοι. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, μόνο μου λένε έχει το πρόβλημα, τον οποίο δεν τον έχουμε δει τις τελευταίες μέρες στο γήπεδο, αφού προφανώς πρέπει να κάνει θεραπεία στο πόδι του που χτύπησε. Δεν είναι άλλος. Έτσι, με τον Πέλκα? Κάτι ενοχλής είχε ο Πέλκας στο προσαγωγό, αλλά εδώ είναι κανονικά. Τώρα προφανώς εκτιμήθηκε ότι μπορεί να δοκιμάσει, να βγάλει το πρόγραμμα. Δίνει το παρόν κανονικά. Παρότι έχει ένα πρόβλημα, το τεστάρι, ας πούμε έτσι. Ναι. Καταρχάς, κάθε να τον βρω τώρα. Ναι, εδώ είναι. Ναι. Εδώ είναι, δεν έχει βγει. Αλλά λοιπόν, παρά το ότι μια ομάδα παιχτών κάνει κάτι τελειώματα σε μια αιστεία, και τώρα που το μιλήσαμε, σουτάρει ο Πέλκας και μπάλα πλάγιο out. Mm-hmm. Πολύ καλό. το χειρότερο σου πειράζει. Εφανώς επηρεασμένος από το τραυματισμό του. Από τις ενοχλήσεις. Όχι, άμα είχε πρόβλημα δεν έπρεπε να σπάρει καθόλου. Έπρεπε να απαγορευτεί, αλλά προφανώς δεν είναι κάτι φοβερό και συμμετέχει κανονικά. Μάλιστα. Διαβάζουμε μια συνέντευξη εδώ του Χατσερίδη. Καταρχάς, τι πρώτη γεύση. Χαμογελαστός, πρόσχαρος. Είναι Δημήτρη, τέτοιος άνθρωπος. Ναι. Όπως όλοι οι Ουκρανοί συνήθως. Και άμα αρχίζει να μιλάει, πρέπει να σταματάει το volume. Κατάλαβα. Αυτό το πράγμα. Που δεν ακούγονται αυτοί, μπορώ να καταλάβω. Πού οφείλει. Αφού δεν είχε εξηγήσει ένας ακροατής εδώ πέρα πότε ήταν πέρσι. Από το κρύο, Από ναι, το κρύο, ναι. Που έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια και. Τι είναι αυτό το είναι. Όλοι έτσι, ρε παιδί μου. Όλοι. Δηλαδή και οι απαντήσεις του ήταν πολύ μετρημένες. Ένα και ένα. Δύο, ναι, αυτό. Ναι, και δεν ακούγεται κιόλας έτσι. Πολύ low profile πρέπει να είναι. Πάρα πολύ χαμηλόφωνος. Πολύ έτσι σφιχτός. Δεν ξέρω αν την πορεία ανοίξει και δούμε και το χαμόγελό του και δείξει μια έτσι πιο μεγάλη διάθεση. Κατά τα άλλα είναι έτσι, εντάξει, ας πούμε ψυχρός. Τη δουλειά του την κάνει βεβαίως, μια χαρά είναι μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, ένα θέμα συνεννόησης υπάρχει, δηλαδή για να μεταφέρει κάποια πράγματα ο προπονητής χρειάζεται λίγο και τη βοήθεια του Σάχοφ. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και με τον Χατσερίδη και με τον Ζαμπά υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Και νωρίτερα για τον Βραζιλιάνο επιστρατεύτηκε μετάφραση. Είναι, νομίζω ότι είναι οι μόνοι που δεν το έχουν και με τα αγγλικά αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Ναι. Ο Χατσερίδης σίγουρα δεν το έχει. Τώρα ο Ζαμπά... Ναι, όλοι οι υπόλοιποι, ο Μαουρίτσιο έκανε σημαντική πρόοδο, δηλαδή έκανε και μαθήματα. Ο Ρέι έκανε μαθήματα ελληνικών. Δηλαδή στη χρονιά αυτή που πέρασε, όποιοι είχαν ένα θέμα με την επικοινωνία και με τις γλώσσες, το δουλεύουν γιατί είναι απαραίτητο. Προφανώς και με τους δύο, και με τον Ζαμπά και με τον Χατσαρίδη, θα γίνουν πράγματα για να είναι καλύτερη η συνεννόηση. Και ο Μάτος είχε κάνει όταν είχε έρθει και συνεχίζει ακόμη τα μαθήματα, έτσι, και αγγλικών και ελληνικών. Μπράβο, Λένι.
Ναι, ναι. Να τα λέμε όλα. Τι κρατάμε έτσι από την ανάκριση? Ο Ζαμπά με τα πορτογαλικά εντός ομάδας, με συμπαίχτες, ισπανόφωνος, πορτογαλόφωνος, οκ. Okay, δεν έχει θέμα, ναι. Άκρη. Με τους προπονητές, εντάξει, εκεί χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τι κρατάμε, Δημήτρη, από την πρώτη έτσι συνέντευξη της προετοιμασίας από τον Χατζαρίδη, ότι θα είναι έτοιμος στα προκριματικά, ότι ήταν γραφτό να έρθει στον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, όπως λέει και ο ίδιος, θα γινότανε, ότι τι απ' όλα? Απ' όλα όσα είπε, το γεγονός ότι ξέρει για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ εδώ και πολύ καιρό, το γεγονός ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, είδε και τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ζωντανά, που κρίνονται το πρωτάθλημα, και έχει άποψη βεβαίως. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή στη συνέντευξη, δεν ξέρω αν φαίνεται, έγιναν 3, 4, 5 ερωτήσεις για το Σαββίδη. Ναι. Ο Σαββίδης, η σχέση, ο Σαββίδης, εσύ. Τα χρόνια, κάποια στιγμή κατάλαβε ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό, μπορεί να δημιουργηθεί μια λάθος εντύπωση, και είπε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κάτι διαφορετικό, είμαι όπως όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, ναι, μη μου βγήκε το ότι είμαι εγώ του Σαββίδη, ξέρω εγώ, και του Πρόεδρου. Ναι, πολύ έξυπνη σκέψη, πάρα πολύ έξυπνη, γιατί κατάλαβε ότι πάει να ξεφύγει, και δεν είναι σωστό, και εντός ομάδας δεν είναι σωστό, να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση ότι είναι λαθασμένο. Ναι, ναι, και ναι. Το έκοψε και είπε ότι δεν ισχύει. Έχω μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί του 2 φορές και τέλος. Εντάξει, είναι ο πρώτος, το σεβόμαστε όλοι και τέλος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και σωστό, γιατί επαναλαμβάνω, το κατάλαβε και ο ίδιος και το έκοψε για να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση και στον κόσμο, αλλά ναι, και ειδικά στους συμπαίκτες του, γιατί δεν είναι σωστό. Και επειδή το είχαμε απορία, ρωτήθηκε και για το ελληνικό διαβατήριο, έτσι, και την προοπτική να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Ναι, ότι του έχουν μιλήσει, έχει ενημερωθεί. Το θέλει. Ότι ναι, είναι κάτι το οποίο το θέλει. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο για την ομάδα, βεβαίως, να πούμε. Αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε 2, σε 3, σε 5 μέρες. Ναι. Τουλάχιστον όλες οι άλλες προσπάθειες που έγιναν σε διάφορες περιπτώσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα. Χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος. Είμαστε στην Ελλάδα. Αν είναι όλα καλά εν ώψη των επόμενων μηνών, οκ. Okay. Τώρα, άμα γίνει κανένα θαύμα και μέσα στο καλοκαίρι προχωρήσει και ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να διαθέτει στο ρόστερ του κι άλλων ξένων ποδοσφαιριστή, π.χ. τον Νουάρντα, ας πούμε, που είναι τώρα το θέμα και η κρεμότητα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Δημήτρη, επειδή ο ίδιος λέει μέσα στη συνέντευξή του ότι θα είμαι έτοιμος στα προκριματικά. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κάνει κανείς εκτίμηση το πώς θα εξελιχθεί η προσαρμογή του, η ενσωμάτωσή του στην ομάδα. Τον βλέπεις να διεκδικεί έτσι μία θέση και να βάζει δύσκολα στο Λουτσέσκο όσον αφορά το δίδυμο στο στόπερ? Δηλαδή, αν θα αλλάξει το Κρέσπο Βαρέλα? Αν είχε ο ΠΑΟΚ αύριο παιχνίδι σοβαρό και επίσημο κτλ., θα έπαιζε το Κρέσπο Βαρέλα. Είναι 100% βέβαια. Τώρα θα γίνει τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μακριά για να πει κανείς. Ξέρουμε ότι ο προπονητής είναι συντηρητικός, ξέρουμε ότι έχει αρκετές απαιτήσεις, μάλλον πράγματα τα οποία οι περσινοί τα έχουν εμπεδώσει και τα βγάζουν με μεγάλη ευκολία, και πράγματα τα οποία οι νέοι και οι μεταγραφές και οι ιδανικοί θέλουν χρόνο για να βγάλουν. Δηλαδή, χθες στην προπόνηση κάποιοι αυτοματισμοί έβγαιναν από τους παλιούς με κλειστά μάτια. Και ο Ζαμπά σε κάποιες περιπτώσεις ξεκινούσε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Λογικό. Εντάξει. Εντάξει, νομίζω Δημήτρη, από την εικόνα που έχουμε με τον Λουτσέσκου πέρσι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στηριζόταν σε έναν κορμό 14-15 παιχτών το πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το ανοίξει φέτος, αλλά ειδικά στην αρχή η λογική δεν λέει ότι κάπως έτσι θα κινηθεί. Ειδικά τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια, τώρα με τη Βασιλεία λέω για παράδειγμα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, ποιος θα παίξει στα άκρα της επίθεσης? Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο πλέον. Δηλαδή, πέρυσι υπήρχε πριν από κάθε αγώνα ένα θέμα για το ποιος θα παίξει αριστερά. Τώρα υπάρχει θέμα και ποιος θα παίξει δεξιά. Ποιος θα ξεκινήσει. Σήμερα που μιλάμε. Ναι. Μπορεί σε 2 εβδομάδες να είναι πολύ ξεκάθαρα. Αλλά σήμερα που μιλάμε, για παράδειγμα, φαίνεται
από πολύ νωρίς σε κάθε άσκηση ότι ο Μπίσεσβαρ είναι μόνιμος και σταθερός και είναι η πρώτη λύση για τα αριστερά. Ο Μπίσεσβαρ που πέρυσι και πρόπερσι μπαινοέβγαινε στην εντεκάδα. Και όσον αφορά τα δεξιά, δεν, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Ούτε για τον Ζαμπά, ούτε για τον Λιμιό, ούτε για ποιοι άλλοι είναι η ακραία, ο Λάμπρου δηλαδή. Και ο Μερίκε. Μερίκε που έχει καταλάβει νομίζω και αυτός και εμείς όλοι ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Στις ασκήσεις όπου η ομάδα παίζει συνήθως 10 εναντίον 10, 11 εναντίον 11, ο Μερίκε πολλές φορές είναι εκτός. Αυτό είναι εκτός, δεν χωράει ούτε καν 20. Ότι ψάχνει ακόμη σήμερα, θέση ο Βραζιλιάνος. Σήμερα που μιλάμε, έτσι. Ναι. Και μιας και πιάσαμε και το θέμα της Βασιλείας και το ποιοι θα είναι έτοιμοι, βέβαια εντάξει έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στις ημέρες, πολύ πιθανό να έχουμε και Πρίγιοβιτς, έτσι, να τον δούμε και τον Πρίγιοβιτς, βεβαίως όλα εξαρτώνται από το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Σερβία και το τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, εδώ υπάρχει μια έκπληξη που σίγουρα είναι πολύ ευχάριστη. Mm-hmm. Από μια σύντηση που έχει γίνει μεταξύ ανθρώπων του ΠΑΟΚ και του Σέρβου, τους είχε διαβεβαιώσει ότι με τις εβδομάδες δύο περίπου που είχε το Μάιο ξεκούρασης και άλλη μία που θα πάρει τώρα είναι ok. Δηλαδή όποτε και αν τελειώσει η Σερβία, που μάλλον θα τελειώσει η Τετάρτη, μάλλον, θα αποχαιρετήσει, όπως όλα δείχνουν, χρειάζεται μόνο μία εβδομάδα και μετά επιστρέφει. Αυτή είναι η συζήτηση, είναι ας πούμε διαβεβαίωση. Τώρα την αποτείνει υπόσχεση ότι είναι... Αυτό έχουν ζήσει και αυτό ισχύει. Ναι. Αν πράγματι πάνε όλα καλά ή όλα χάλια τελος πάντων για τη Σερβία και αποκλειστεί, τελειώνει στις 27 Τετάρτη, μια εβδομάδα. Εγώ βλέπω ότι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας... Θα ανέβει και ο Πρίγιοβιτς. Που είναι στις 8 Ιουλίου, θα ανέβει και ο Πρίγιοβιτς. Μιλάμε για κάτι σωτήριο για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για κάτι... Πάρα πολύ θετικό. Δημήτρη, διαβάζοντας... Που δεν έχει πάρει ακόμα επιθετικό. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Το να είναι εδώ ο Πρίγιοβιτς για τα μάτσα αυτά θα είναι πολύ μεγάλο. Βεβαίως, από εκεί πέρα θέλει πολύ ειδική διαχείριση προσοχή για να βγάλει τη χρονιά. Αυτό ακριβώς θα σε ρωτούσα, γιατί διαβάζοντας χθες το θέμα το οποίο στείλατε πάνω από την Ολλανδία για τον Πρίγιοβιτς, την επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, πολλοί αντέδρασαν λέγοντας ότι μήπως τον Γκέμε τον ποδοσφαιριστή πολύ νωρίς για να ρισκάρουμε να τον έχουμε μαζί μας στα παιχνίδια της Βασιλείας και εξέφρασαν αυτή την ανησυχία. Ναι. Γι' αυτό το θέτω στη συζήτησή μας. Σίγουρα όλοι θέλουν ξεκούραση, όλοι χρειάζονται, mm-hmm, τουλάχιστον 20-25 μέρες. Ο Πρίγκιπης θα καθίσει 3 εβδομάδες συνολικά αυτό το καλοκαίρι. Από εκεί πέρα, έτσι όπως έχει προχωρήσει πλέον και η γυμναστική και η αποκατάσταση και η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών, θα χρειαστεί ειδικό πλάνο για την πορεία της χρονιάς. Εντάξει, όταν η ομάδα έχει βάλει μεγάλο στόχο να μπει στους ομίλους και όταν η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλον φορ, δεν έχει αποκτήσει και είναι μόνο κουλούρης, θα πάρθει αυτή η απόφαση. Τα ζυγίζουν όλα στο ποδόσφαιρο είναι ζυγαριά. Τα συν, τα πλην και αποφασίζεις. Για τον Πρίγκιπιτς έχει πάρθει αυτή η απόφαση. Mm-hmm. Ναι. Επίσης θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε ένα έτσι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον κομμάτι το οποίο έστειλε χθες ο Δημήτρης. Είναι αυτά τα μικρά-μικρά από την προετοιμασία, γιατί συνήθως βγαίνουν τα προγράμματα, τα προσωποκεντρικά θέματα. Αυτά τα μικρά-μικρά με τον Λουτσέσκου και τα γκάζια χθες, με το ΒΑΡ που έχει μπει στη ζωή σας εκεί στην Ολλανδία, με τον Γκάνιας που εντάξει είναι μέτρο των πειραγμάτων, έτσι. Ακόμα και τώρα αυτό το τσκαρακάκι. Η φωνή του ήταν, ναι. Την ακούσαμε. Ακούστηκε. Ναι, ακούστηκε. Είναι το μόνιμο. Είναι μερικοί οι οποίοι φτιάχνουν το κλίμα μέσα στην ομάδα. Μεταξύ αυτών και ο Πασχαλάκης, βεβαίως, και ο Κάνιας. Είναι η φωνή τους ακούγεται συνέχεια σε πειράγματα και τα λοιπά. Ο Κάνιας έχει και πολύ λεπτή φωνή. Είναι πολύ ιδιαίτερος. Γενικά είναι και χρόνια μαζί πλέον αυτοί όλοι. Είναι ένα-δυο χρόνια, έχουν δέσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή είπε ο Πασχαλάκης στη συνέντευξη στο κανάλι του ΠΑΟΚ ότι πραγματικά το κλίμα είναι εκπληκτικό. Και δεν είναι να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέγεται
από συνήθεια. Το κλισέ, ναι. Ισχύει, πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δέσιμο, γιατί κακά τα ψέματα και στον ΠΑΟΚ έτσι μια ομάδα να μείνει μαζί κάποια χρόνια παραπάνω έχει καιρό να εμφανιστεί. Και με τον ίδιο προπονητή και με δύο συνεργάτες προπονητή, γιατί η καθημερινότητα είναι, δεν είναι ο Λουτσέσκου μόνο, είναι και ο Τσονάκας, είναι και ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης, είναι και οι υπόλοιποι, οι Ιταλοί κτλ. Είναι όλοι μια οικογένεια. Και όταν είσαι με κάποιον ένα-δύο χρόνια συνεχώς μαζί, δεν είσαι και περισσότερο. Και όλο αυτό βγαίνει. Ναι. Και όλο αυτό βγαίνει. Και σε αυτή την παρένη λίγο πιο πίσω οι νέοι, όπως είναι φυσιολογικό, και κάποια στιγμή θα μπουν. Κάποια στιγμή θα τους βάλουν μέσα στο πρόγραμμα. Δημήτρη, το πρόγραμμα σήμερα έχει προπόνηση και το απόγευμα, σωστά? Ναι, έχει προπόνηση και το απόγευμα. Ωραία, αύριο που είναι και το πρώτο φιλικό. Ναι, για εκεί ήθελα να σε πάω. 45 λεπτά θα παίξουν δύο ομάδες του ΠΑΟΚ. Έχει συγκεκριμένο πλάνο ο Λουτσέσκου για το χρόνο που θα δίνει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, και βέβαια όσο περνάει ο καιρός στους βασικούς κάτι παραπάνω. Να φανταστείτε αυτό το πλάνο κάποια στιγμή φτάνει στο να έχει ζητήσει από τη ΣΤΕΑΟΑ ή θα το ζητήσει κάποια στιγμή ο αγώνας όταν θα γίνει, και ανάλογα και την έδρα μια και έχει θέμα η ομάδα της Ρουμανίας, να έχει διάρκεια 120 λεπτών, ώστε να παίξουν οι δύο ομάδες το 60 λεπτά, mm-hmm. όταν θα μεγαλώσει ο χρόνος. Είναι και αυτό, λέει, ένα σκεπτικό. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να ανεβαίνει ο χρόνος στην προετοιμασία σταδιακά, μέχρι να φτάσουν να βγάζουν εύκολα το 90 λεπτό. Και όλα στα δικά μας τα μάτια, το K23 ακούγεται κάτι εύκολο, K23 Γάνδης, αλλά ποιο ξέρει, θα έχεις αντιμετωπίσεις. Έτσι μπορεί να είναι μια ομάδα που σωματικά ειδικά να είναι πολύ έτοιμη να βρει έναν εντάξει, που... πρώτο φιλικό, έναντι να παίξει με μια αεραστεχνική ομάδα της περιοχής, παίζει με την K23 της Γάνδης. Mm-hmm. Απλώς ακόμα δεν έχουν κλείσει τα δύο τελευταία φιλικά της ομάδας. Τα δύο τελευταία που θα γίνουν 16 Ιουλίου, mm-hmm. στο δεύτερο στάδιο, mm-hmm. που θέλει δύο παιχνίδια και ακόμα αναζητείται αντίπαλος. Να κάνω κι εγώ μια άλλη ερώτηση. Τα πρωινά δεν έχετε επισκέψει. Τα απογεύματα όμως και χθες και προχθές από το Μόναχο, από το Ντίσελντορφ, είχατε κόσμο μαζί σας, έτσι? Ναι, χθες ήταν Κυριακή αργία. Πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ από το Ντίσελντορφ κυρίως έκαναν τη διαδρομή και έφτασαν εδώ για να δουν την ομάδα. Στο τέλος βγήκαν και φωτογραφίες. Τώρα αυτό που ακούτε είναι σε άσκηση με τελειώματα, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός και επειδή στόχος είναι η νίκη και στην προπόνηση, σε οποιαδήποτε άσκηση, να κερδίζεις. Ο χαμένος κάνει κάμψεις και τώρα που το καταλαβαίνω υπάρχει μια αφισβήτηση για το ποιος κέρδισε. Και ο Λουτσέσκου είναι αυτός που δίνει το ένοσμα, γιατί κέρδισαν οι πράσινοι. Η ομάδα με Μαουρίτσιο, Κουλούρι, Σάχοφ, Πέλκα, Ζαμπά κτλ. Ο οποίος Λουτσέσκου ακύρωσε χθες γκολ του Μπίσεσβαρ. Είναι δυνατόν? Ναι, έπρεπε να τελειώσει με τη μία. Και δεν το έκανε. Εκείνος κατάφερε να δώσει μια πάσα στο ομοίωμα το Σιδερένιο και να πει μα έπαιξε το 1-2. Δεν έκανε αυτό. Του κατά λάθος. Ναι, ναι. Και με το γνωστό του στυλ. Είπε ότι μα έπαιξε το 1-2, δεν είδες? Και ναι. Γονάτισαν οι υπόλοιποι. Κλασικός Μπίσεσβαρ. Η εικόνα πρέπει να ήταν καταπληκτική αυτή, δεν το λέει εκείνη την ώρα. Μα έπαιξε το 1-2, ειδικά ναι, ο συγκεκριμένος. Ναι, γιατί δεν χαμογελάει. Ναι. Το κάνει φυσιολογικά. Σου λέει, μα το έκανε, το είδες? Ότι έπαιξε το 1-2, δεν έκανε άλλο κοντρόλ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι παραπάνω από την προετοιμασία, από την προπόνηση. Γενικά ο συνάδελφος εκεί με τους κύκνους είναι εντάξει, περνάει καλά? Ναι, ναι. Έχει, η μοναξιά σπάει με τους κύκνους. Και τώρα που το είπες, είπες στο βίντεο χθες των απεσταλμένων Γκρόσνη ΠΑΟΚ 0-0. Ότι άμα παίξουν, παιδί μου, ναι, ναι, 0-0. Όχι, είμαι με τον έτερο. Ιστορική Γκρόσνη. 4-0, μαζί του συντάσσομαι. Τώρα επειδή βλέπω και καταλαβαίνω και παίρνω και μηνύματα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φανεί και καλά ότι επειδή ο ΠΑΟΚ τα έχει σπάσει με την ΑΕΚ και πλέον δεν υπάρχει καμία επαφή ναι. σε οποιοδήποτε επίπεδο, mm-hmm. ότι έχει συμμαχίσει με τον Ολυμπιακό κτλ. Δηλαδή
πρέπει κάποια πάντοτε να υπάρχει ένα σύμμαχος για τον ΠΑΟΚ και να του βγαίνει το όνομα και να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Το ότι ο ΠΑΟΚ τάσπασε με την ΑΕΚ είναι δεδομένο, δεν πάει να πει ότι συμμαχεί με οποιοδήποτε άλλον. Ας περιμένουμε και την ψηφοφορία στη Λίγκα, να δούμε τι θα ψηφίσει ο ΠΑΟΚ, ας περιμένουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις, γιατί δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να έχουμε μέχρι και εκλογές στην Ομοσπονδία, εκλογές και πάλι, και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα στην πορεία. Γιατί πάλι έχουμε αυτό, ίντρικα πάλι να μειώνεται ο ΠΑΟΚ, πάλι να υπάρχουν διάφορα σχόλια για την ομάδα, η οποία όλοι ξέρουν ότι εδώ και δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προσπάθεια να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε η αλλαγή της διοίκησης, από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε με τον Παπά τότε με τον Ολυμπιακό. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια να αλλάξουν οι πίνακες στους διαιτητές και να φύγουν όλοι οι περίεργοι εκτός του Κομίνου που κατάφερε και έμεινε. Όλα αυτά ο ΠΑΟΚ θα ξεκίνησε χωρίς καμία ιδιαίτερη βοήθεια. Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ και πάλι και ας μην βγαίνουν βιαστικά συμπεράσματα και εντός Θεσσαλονίκης, όπου πάντα ψάχνονται πολλοί και διάφοροι να ακολουθήσουν ταμπέλες. Ναι. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Μας έδωσε έγινε, μια πολύ συνέχεια. Καλή εικόνα. Να σε αποδεσμεύσουμε για να παρακολουθήσεις την προπόνηση μέχρι τέλους. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Υπενθυμίζω ότι μας ακούτε ίντερνετικά στην παρούσα φάση λόγω ενός τεχνικού προβλήματος το οποίο δουλεύουν εδώ οι άνθρωποι του σταθμού. Ρωτάει ο φίλος Βασίλης, αδερφέ, πότε βγαίνουν τα διαρκείας? Λογικά σε σένα. Αδερφέ, η ερώτηση είναι καλή. Πότε βγαίνουν όμως? Νομίζω και γύρω πριν το ευρωπαϊκό. Πριν το πρώτο ευρωπαϊκό θα βγουν τα διαρκείας. Υπάρχει μεγάλη αναμονή, υπάρχει μεγάλη διάθεση για τα διαρκείας. Και είναι ενδεικτικό το γιατί υπάρχει αυτή η αναμονή, έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Χθες μιλώντας με τον Παναγιώτη Δελγιανίδη, ο οποίος σε λίγες μέρες κατηφορίζει στο Ηράκλειο για λογαριασμό του Όφη, θα αγωνίζεται εκεί με τη μορφή δανεισμού, είπε μεταξύ άλλων ότι είμαι 5 χρόνια στην ομάδα και αυτό το κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στον κόσμο, στη διοίκηση και μέσα στην ομάδα, δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια. Έτσι μπορείς να καταλάβεις το πολύ καλό κλίμα που είχαμε στα ποδητήρια. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη επιτυχία του Λουτσέσκου και σαφώς της ομάδας του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Ότι όλοι μαζί ήταν μια γροθιά μέσα στα ποδητήρια, αλλά και γενικώς το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό στις τάξεις του ΠΑΟΚ όσον αφορά τον κόσμο, τη διάθεση του κόσμου απέναντι στους παίκτες. Δηλαδή από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο και μετά άρχισε να στρώνει πάρα πολύ κατάσταση. Αλλά με τόσες νίκες, αν δεν έστρωνε, θα ήταν. Και όχι μόνο αυτό. Τα όσα έγιναν με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Πέρα από τις συνέπειες και το πώς χάθηκε και κρίθηκε το πρωτάθλημα, νομίζω ότι άφησαν καλά πράγματα πίσω τους. Και το πώς το εισέπραξε ο κόσμος και η ομάδα, που τους βγήκε εγωισμός και έγιναν όλοι μαζί, είναι από τα πολύ θετικά των όσων έγιναν στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι, κοίτα, νομίζω ότι και η βάση της ομάδας είναι αυτό από πέρσι. Αυτό που λέω, που το έλεγα και στον Δημήτρη πριν, ότι υπάρχει ένας κορμός από πέρσι που δούλευε με τον Λουτσέσκου, που τέλος πάντων όλοι αυτοί ήταν ένα πράγμα. Νομίζω ότι συνεχίζεται και φέτος. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα τελειώσει το καλοκαίρι, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πώς θα είναι το ρόστερ 31 Αυγούστου. Έτσι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια συνέχεια. Γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Με τον Ίβιτς έγινε κάτι ανάλογο. Δηλαδή που είχε έρθει τότε βέβαια στο τέλος χρονιάς ο Ίβιτς και συνέχισε το καλοκαίρι και έκανε μετά τη δική του ομάδα. Ο Λουτσέσκου είναι πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι σχεδόν ένα χρόνο στην ομάδα, παρότι ήρθε στα μέσα, να το πούμε έτσι. Αλλά ποια μέσα τώρα όταν ήρθε. Απλά είναι συνέχεια της περσινής σεζόν. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι ο κάτι... κορμός είναι ο ίδιος, ο προπονητής είναι ίδιος. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ έχει σε αυτά τα παιχνίδια που θα παίξει τώρα με τη Βασιλεία, αν καταφέρει να την περάσει με έναν ακόμα πιο δυνατό αντίπαλο, θα έχει μια ομοιογένεια και συνοχή, την οποία συνήθως το καλοκαίρι είναι δύσκολο να τη βρεις. Και γι' αυτό είναι κάτι που μπορεί να, αυτό είναι κάτι που μπορεί να μετρήσει. Και επειδή έχουμε δει τον καλό ΠΑΟΚ, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε στα παιχνίδια με τη Βασιλεία, που είναι ο πρώτος στόχος, τον ΠΑΟΚ που βλέπαμε πέρσι τον
Μάρτιο, το Φεβρουάριο, που έπαιζε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί τώρα μιλάμε ότι έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο διάστημα διακοπής, προετοιμασία και όλα αυτά, αλλά το γεγονός ότι είναι αρκετά πιθανό, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι με Βασιλεία να έχει, αν όχι την ίδια ενδεκάδα με το τελικό του κυπέλου, μία πολύ κοντινή ενδεκάδα, ναι, μία πολύ κοντινή ενδεκάδα, σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο. Γιατί όταν μιλάμε για τα παιχνίδια ευρωπαϊκά, τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Οι ισορροπίες είναι πολύ, πολύ λεπτές. Και επειδή τώρα δεν είναι κατευθείαν τα προκριματικά του Europa League, που ξέρεις, μπαίνεις και στον πρώτο γύρο, ας πούμε, έχεις έναν εύκολο αντίπαλο. Τα λάθη εδώ πέρα, οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Όταν παίζεις με την Έστερσουτ, που ναι, πάω και έμεινε έξω. Δηλαδή έμεινε έξω από την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί δεν είχε μονταριστεί σαν ομάδα. Γιατί δεν είχε μονταριστεί και του ήρθε ομάδα. Έτσι και το ποδόσφαιρο του το έφερε να φάει δύο γκολ. Όχι από το πουθενά στη Σουηδία, αλλά ξέρεις, να χάσει ένα παιχνίδι που δεν φαίνονταν για 2-0, να το πω έτσι πολύ απλά, και να αποκλειστεί. Και ένα παιχνίδι στο οποίο είχε ξεκάθαρα το πάνω χέρι. Έτσι, ήταν το φαβορί. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα που έχει τη Βασιλεία μπροστά, η οποία είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Είναι μια ομάδα που παίζει Champions League. Είναι και πιο ψηλιασμένος, έτσι. Ναι, παίζει Champions League 10 χρόνια η Βασιλεία. Δεν είναι μια ομάδα εύκολη. Το γεγονός ότι το πιθανότερο είναι σε αυτά τα μάτς να έχει τον ίδιο κορμό και ουσιαστικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ίδια ενδεκάδα με την ενδεκάδα πέρσι που τον τράβηξε, να το πω και ενδεχομένως να εντάξει έναν με δύο παίκτες είτε ως αλλαγή είτε στο να δώσει σε κάποιον φανέλα βασικού που δεν λες ότι είναι, δεν ανακατεύει την τράπουλα, έτσι κάνει μία με δύο αλλαγές. Εγώ να σου πω λίγο κάτι, μπορώ να σου κάνω τώρα μία πρόβλεψη, έτσι το έχω στο μυαλό μου, ότι ο Χατζαρίδης στα πρώτα παιχνίδια με τη Βασιλεία θα παίξει κι εγώ. Έτσι νομίζω. Καταρχάς, μιλάμε τώρα στη λογική ότι όλα είναι καλά. Έτσι, ότι ο Βαρέλα είναι υγιής, ότι ο Κρέσπο είναι υγιής. Να βγάλουμε δεκάδα, έτσι πιθανή. Πες ότι είναι ακόμη τρίτη, τέταρτη μέρα προετοιμασίας. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, συμφωνούμε. Ναι, εφόσον είναι εδώ, ναι. Κρέσπο Βαρέλα. Ναι. Το δίδυμο των στόπερ. Mm-hmm. Μάτος. Ναι. Βιερίνια. Εξαιρετικός αριστερός μπακ. Εντάξει, υπάρχει αμφιβολία ότι θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ. Όχι, δεν θα το αλλάξεις. Όχι. Δεν νομίζω να αλλάξει. Ήταν και ξεκάθαρος ο Λουτσέσκου στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε πριν φύγει για τις διακοπές, για την ξεκούρασή του, ότι αυτή τη στιγμή, στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξω τον Βιερίνια. Ναι. Εσείς θα τον αλλάζατε, μας είπε χαρακτηριστικά. Όχι. Εσύ θα τον άλλαζες τον Βιερίνια. Όχι. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ο Βιερίνια προφανώς και προτιμάει να αγωνίζεται πιο μπροστά, αλλά όπως λέει και ο ίδιος, είναι ένας πιστός στρατιώτης της ομάδας. Κρατάμε λοιπόν τον Βιερίνια στο αριστερό άκρο της άμυνας, μεσαία γραμμή, Μαουρίσιο. Ναι. Θα έχεις πάρει πέρυσι τότε δύσκολα. Δύσκολα. Λέω. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και πέρσι το είχαμε αυτό με τον παρτενέρ του Μαουρίσιο. Ψαχνόμασταν. Κάνιες. Δοκίμαζε διάφορα. Κάνιας. Ναι. Κάνιας λες. Τόσο και αν έχουν οι Βασιλεία εκεί πέρα τίποτα παιδιά από καμιά Σενεγάλη, τίποτα τέτοιο. Και να ξεθέσει έναν άλλον πιο σφιχτό. Λοιπόν, πιο δυνατό. Πέλκα κρατάμε μπροστά. Κρατάω. Κρατάμε. Μπίσεσβαρ αριστερά. Από ό,τι φαίνεται Μπίσεσβαρ αριστερά μέχρι τότε. Δεξιά. Ναι. Πληθώρα επιλογών δεξιά. Για πες. Δεν έχεις. Για πες. Λιμιό. Όχι. Το Τζάλμα το φάγατε το παιδί. Το έτσι, Τζάλμα λέξει. Το. Ναι. Τέλος. Πάει Τζάλμα το παιδί, έδωσε... που θα έπαιζε σίγουρα έξω δεξιά. Είναι ακόμη σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ναι, οκ, okay, δεν έχει τελειώσει κάτι. Σωστά. Σωστά. Ο Ζαμπά παίζει και αριστερά και δεξιά. Ναι. Αυτό έκανε τουλάχιστον στη Ρωσία. Όχι. Εκείνη. Ο Μαουρίσιο δεν είναι ο αριστερός αμυντικός χαφ. Ναι. Εκείνη η τριάδα εκείνη είναι καλή. Εκείνη που έχει Βιερίνια, Μαουρίσιο, Μπίσεσβαρ είναι ωραίο τρίγωνο. Ναι, έχουμε πάει στην απέναντι πλευρά. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν τραβάς τον Ζαμπά από εκεί, εφόσον είναι σε φάση για να μπει στην δεκάδα. Δεν τον τραβάς από εκεί. Όχι λόγο. Θέλω κάποιον σφιχτό από δεξιά. Αφού έχει δοκιμαστεί. Θέλω Λιμιό. Θέλεις Λιμιό. Ναι, αλλά Λιμιό. Το σοβαρό. Ναι, το... και στη λογική ότι το μαρκάρουμε. Κεφάλι κάτω. Μαρκάρουμε. Ναι, και μαρκάρουμε. Όχι, ναι. Βγαίνουμε δεν ξεχνιόμαστε. Ναι. Ναι. Μπροστά Πρίγιοβιτς. Αν και εφόσον αποκλειστεί αν είναι η Σερβία. Σε τέτοια κατάσταση. Ναι. Κοίταξε, κοίτα πώς τα φέρνει το ποδόσφαιρο. Η Σερβία είναι απέναντι στη Βραζιλία. Εντάξει, έχουμε κάποιες συμπάθειες, ναι, έτσι. Ναι. Στους Βραζιλιάνους και στην Σελεσάου. Άρα, τι κάνουμε. Θέλουμε και τον Πρίγιοβιτς στα παιχνίδια με Βασιλεία, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει φορ. Τουλάχιστον για την ώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν. Αλλά ακόμη και να αποκτηθεί φορ τώρα, δεν μπορείς να τον εντάξεις άμεσα και να τον ρίξεις στο παιχνίδι του Champions League. Άρα θέλεις Πρίγιοβιτς, πας η θυσία. Και επίσης, και... παιδιά, και επίσης, εγώ σου λέω, επειδή πραγματικά τα έχουμε δει όλα αυτά τα προηγούμενα καλοκαίρια. Αυτά τα προκριματικά τα παιχνίδια είναι πολύ ιδιαίτερα, παιδί μου. Μπορεί μία φάση να σου αλλάξει όλη την κατάσταση. Και ο Πρίγιοβιτς, επειδή ξέρουμε ότι είναι σκόρερ, παιδί μου,
Μπορεί να είναι κουρασμένο όταν θα έρθει. Μπορεί να μην είναι στο 100%. Αλλά τη φάση λογικά θα τη βάλει μέσα την παλίτσα. Αυτό θες σε αυτή την περίπτωση. Επειδή διαβάζω πάρα πολλούς να λένε ότι δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχή στο Μουντιάλ και για ποια κούραση μιλάτε. Να πούμε εδώ ότι κάνουν καθημερινά προπονήσεις, έτσι. Είναι σε προετοιμασία. Το γεγονός ότι δεν έχει παιχνίδι καθημερινά ο Πρίγιοβιτς και ενδεχομένως να παίζει 5, 10, 20 λεπτά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε πρόγραμμα το σώμα του, το κορμί να του. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι και αυτοί είναι άνθρωποι. Δηλαδή, ο Πρίγιοβιτς και ο κάθε Πρίγιοβιτς έχει φυγεί από την οικογένειά του. Και όταν είσαι σε ένα μέρος, σε ένα γήπεδο, να βλέπεις το μυαλό μονίμως... είναι συγκεντρωμένο σε ένα άλλο πράγμα που είναι το Μουντιάλ. Ωραία. Άμα θα τελειώσει αυτό, θα πρέπει να βάλει το μυαλό σε μια άλλη διαδικασία. Έτσι, να κάνει λίγες διακοπές και να επιστρέψει. Αυτά δεν πατάμε ένα κουμπί και γίνονται. Θέλει... Και εσύ στη δουλειά σου δεν κουράζει όταν βλέπεις κάθε μέρα τον υπολογιστή. Μπορεί να μια μέρα να γράψεις 10 θέματα και να έχεις δουλειά, την άλλη 2, αλλά θέλεις ξεκούραση όταν είσαι όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή. Το ίδιο ισχύει και για τον Πρίγιοβιτς. Κάθε μέρα βλέπει χόρτο, κάθε μέρα είναι προπονήσεις, αθλητικά, παπούτσια, οδηγίες. Μπορεί να παίζει 10 λεπτά, μπορεί να παίζει ένα ολόκληρο ημίχρονο, να βγάζει όλο το παιχνίδι. Θέλει ξεκούραση, είναι ο οργανισμός του ιδιαίτερα επιβαρημένος, ταλαιπωρημένος από το Μουντιάλ. Θα μου πείτε, είναι η μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του, είναι υπέρτατη στιγμή για τον ποδοσφαιριστή, αλλά όσο να είναι, θέλει και αυτός μερικές ημέρες αποφόρτισης και ξεκούρασης και νομίζω ότι θα τις πάρει, αν και εφόσον η Σερβία αποκλειστεί, για να επιστρέψει εκεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, κοντά στις 8 με 10 του μήνα. Με πού και τι γίνεται, παιδιά, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας εδώ. Να προετοιμαστεί και κατόπιν να πάρει φανέλα βασικού για το μάτς με την Βασιλεία. Με πού και τι γίνεται. Είχαμε την αίσθηση τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι θέμα λεπτομεριών και ότι είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο πλευρές, Πούκι και ΠΑΟΚ, ότι όλα δείχνουν ότι πέφτουν οι υπογραφές. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο και ιδιόμορφο. Δεν πρέπει να υπήρχε κάποια ενημέρωση, αν θέλεις, από πλευράς ΠΑΟΚ στον Πούκι, γιατί τόσο από το περιβάλλον του όσο και από τους εκπροσώπους του βγαίνει έτσι μια στάση αναμονής. Ότι δεν είναι ότι το θέμα τελειώνει, ήταν σε στάση αναμονής. Δεν ξέρω σήμερα, αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα, τι ακριβώς θα γίνει, αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ενημέρωση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή και στους εκπροσώπους του, αλλά το Σαββατοκύριακο ήταν στο περίμενε. Τώρα το περίμενε μπορεί να μεταφράζεται ότι κοιτούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και παλεύουν μια άλλη περίπτωση. Δεν το ξέρει κανείς. Ναι. Απλά νομίζω στην περίπτωση του Πούκι αρχικά η μία πλευρά είχε την άλλη στο περίμενε και τώρα πρέπει να έχουμε πάει η άλλη πλευρά να έχει τη μία στο περίμενε. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η κατάσταση για τον Φιλανδό που πριν λίγες ημέρες θεωρήθηκε θέμα... Λεπτομεριών. Ναι, οκ. Okay, για να αποκτηθεί. Γι' αυτό λέω ότι... Τι κάναμε, παιδιά, δεν ακουγόμαστε? Όχι, εγώ δεν σε ακούω στα αυτιά μου. Αλλά δεν πειράζει, Ελένη, δεν χρειάζεται, θα τα πω εγώ όλα. Θα το διορθώσουμε. Δεν χρειάζεται. Πες τα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι για τον Μπούκι μάλλον έχει μείνει λίγο στάσιμη τώρα που μιλάμε η συγκεκριμένη υπόθεση. Που μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση περνάει από διάφορες... Διάφορα στάδια, ένα μπράβο. Η λέξη μαχόταν. Που μπορεί στη μία να είστε μακριά, στην άλλη να είστε κοντά. Στην άλλη ο ένας να σου λέει ότι περιμένω και κάτι άλλο. Οκ, okay, να το δούμε. Στην άλλη να φτάνει, να του δίνει τα λεφτά που θέλει ή τέλος πάντων να βρίσκεται μια μέση λύση και να του λες τώρα εσύ ότι ξέρεις, περίμενε. Κάπως έτσι να γίνει δουλειά. Γι' αυτό λέμε ότι για τον Πούκι σίγουρα κάτι τέτοιο συμβαίνει. Επίσης, για τον Πούκι. Ξεκίνησε αλλιώς στο οικονομικό κομμάτι και αλλιώς έφτασε από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, άλλα πράγματα κάποιοι ζητούσαν, πλευρά του Φιλανδού, κάπου στη μέση. Κάποιος ανέβηκε λίγο παραπάνω και κάπως θα τα βρήκανε στο οικονομικό. Γιατί του Πούκι νομίζω είναι ξεκάθαρα οικονομικό το θέμα. Από τη στιγμή που τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι, προχωράει το θέμα. Εκτός και αν προκύψει κάτι άλλο. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Να το μεταφέρουμε. Να το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, λέω. Να πάμε στο διάλειμμα για να έρθω με συγκάτοικους. Ποιος μένει με ποιον. Είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, πάντα έχει ζουμί. Ναι. Δεν θες δηλαδή ποιος συγκατοικεί με ποιον, ποιος μοιράζει το δωμάτιό του με ποιον. Θέλω λίγο για να κόψω τι μπορεί να γίνει στα δωμάτια. Αυτό ακριβώς, τι μπορεί να γίνεται. Ναι. Και γενικώς πώς επέλεξε ο καθένας τον συγκάτοικό του. Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Λοιπόν. Και με Πασχαλάκη θα σχολιάσουμε βεβαίως τα όσα είπε χθες στο ΠΑΟΚ TV. Χατσερίδη, δηλαδή Ρευγέν, χαμογέλα λίγο. Λίγο χαμογέλα. Ναι. Λίγο εδώ σπάσε το χαμόγελο. Λοιπόν, λέτε για Πρίγιοβιτς, λέτε για Μουντιάλ, στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
Και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε δωμάτια, για να ακούσουμε Χατσαρίδη, για να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε με Νίκο Μοσχοβίτη που με κάτι ασχολείται τώρα, έτσι. Κάτι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Κάτι είδα να μην το στείλω εκεί που θέλω να το στείλω, δηλαδή κακό είναι. Όχι, όχι, εννοείται, δεν είναι κακό. Λοιπόν, έχουμε μείνει στους συγκάτοικους της Ολλανδίας. Για πες. Ποιος μένει με ποιον, ποιος μοιράζεται το δωμάτιό του με ποιον και ποιοι είναι οι τέσσερις που απολαμβάνουν το μονόκλινο. Κοίταξε, αν ήμουν ποδοσφαιριστής, λέμε αν. Μονόκλινο θα διάλεγα. Γιατί του είχαν κάποιον πολύ εντάξει, κολλητό. Εντάξει, άμα έχει κανένα φίλο, καλό χαβαλέ έχει. Εντάξει, γιατί. Λοιπόν, Κουλούρη Πέλκα. Εντάξει, ναι, okay, αναμενόμενο ζευγάρι, έτσι. Γλύκο Μαλεζά. Επίση από του παλιού, παλιοσυρέ, μαζί, Έλληνε. Και αυτό νορμάλ ζευγάρι. Μπίσεσβαρ Βαρέλα. Ήσυχο. Ήσυχο ναι, δωμάτιο. Σίγουρα. Θεωρεί ότι είναι ήσυχο δωμάτιο του Μπίσεσβαρ με το Βαρέλα. Ναι. Πιστεύω ότι ο Μπίσεσβαρ αυτόν τον καιρό που κάνει διπλές προπονήσεις την ημέρα. Πρέπει να είναι. Πιστεύω ότι στα ανάμεσα και το βράδυ πρέπει απλά να υφίσταται ένα φάντασμα. Δηλαδή, όλες τις άλλες ώρες πρέπει να κοιμάται, υποθέτω. Πιστεύω δεν χάνει την όρεξή του ποτέ ο συγκεκριμένος. Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή τον αγαπάμε, έτσι δεν το λέμε για κακό αυτό. Εννοείται τον, εννοείται τον αγαπάμε. Ωραία, απλά επειδή ρε παιδί μου δεν είναι τώρα και ο άνθρωπος, ξέρεις, ο αθληταράς της προπόνησης, ας πούμε να το πω έτσι. Πιστεύω ότι. Στα ανάμεσα εκεί μετά την προπόνηση και όλα αυτά πρέπει να είναι νεκρός. Το μεσημέρι δεν μιλιέται, ας πούμε. Πιστεύω πρέπει να είναι νεκρός, ναι. Λοιπόν, Χατσερίδη Σάχοφ. Επίσης αναμενόμενο ζευγάρι γιατί πολύ τον έχει πάει. Πολύ θορυβώδες δωμάτιο, λογικά. Πάρα πολύ θορυβώδες δωμάτιο. Πρέπει να είναι σαν εκείνο το ξεφωνό, το θυμάσαι. Πιστεύω over 5,5 λέξεις πραγματικά. Την ημέρα. Πραγματικά. Πρέπει να έχει πολύ ψηλή απόδοση το over 5,5 λέξεις. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν διαφωνώ. Κάνια Κρέσπο. Μία φωνή αυτό, ακούγεται. Αυτό θα έχει καφενείο, ναι. Αυτό μία φωνή ακούγεται. Και ο Κρέσπο είναι καφενείο και δεν του φαίνεται. Ναι, μου το έχει πει κι άλλος αυτό. Δηλαδή είναι μεγάλος ατακαδόρος. Είναι και ο Κάνιας ο μέτερ των πειραγμάτων, οπότε αυτό το δωμάτιο πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κίτσιου Μιστακίδης. Εντάξει. Οι Έλληνες, οι μικροί που γνωρίζονται χρόνια, που κάνουν παρέα εδώ και χρόνια. Έτσι. Κίτσιου, τι είπες, Κίτσιου Μιστακίδης. Κίτσιου Μιστακίδης. Ναι, όπου και εκεί πολύ ησυχία. Ομίστε, εντάξει. Ο Μίστα ησυχία. Ναι, ο Κίτσιου. Ναι. Αλλά και ο Κίτσιου δεν είναι κανένα ήσυχο. Μην κοιτά που έχει άλλο προφίλ προ τα έξω. Είναι ναι, πιο. Είναι άμα. Άμα... Βγαίνει, ναι, ναι, σωστά, άμα... έχει δίκιο. Δυτική συνοικία. Όχι, όχι. Ναι. Άμα νιώθει ότι είναι με κόσμο που ξέρει, νιώθει οικία, βγαίνει ένα άλλο χαρακτήρα. Ναι. Επίση, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε δυτική συνοικία έχουν βγει τόσα πράγματα που. Δεν του κάνει και τίποτα εντύπωση. Έχει δίκιο. Λιμιό Πασχαλάκη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εντάξει, το Λιμιό Μοντολο δεν τον λες βέβαια. Okay. Δηλαδή, το δωμάτιο με Πασχαλάκι δύσκολα. Δωμάτιο με Λιμιό και Πασχαλάκι, σίγουρα πάρα πολύ πομάδα για το μαλλί. Ναι, 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 ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Σίγουρα. Δεν ξέρω εσύ αυτή το μεταξύ μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το μαλλί είναι ξυρισμένο κάθε φορά σε τρίχα ανά 2-3 μέρες αυτό. Θέλει λίγο να το δουλεύει και μόνο σου. Δεν μπορεί να. Πιστεύω ότι το έχουν δουλέψει σίγουρα μόνοι του. Λες ότι έχουν πάρει τέτοιο ξυδαφάκι για να κάνουν δουλειά. Σίγουρα υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο για να είναι ναι, στην γιατί τρίχα. Δεν μπορεί να είναι μονίμως ξυρισμένο. Και τόσες μέρες πάνω, έτσι. Ναι. Με τίποτα. Ναι. Λοιπόν, Μπαλογιάννης Χαρίσης. Ο Πιτσιρίκος είναι Μπαλογιάννης. Ο Πιτσιρίκος, αλλά δεν έχουμε εικόνα καθόλου από το χαρακτήρα του. Ναι. Κοιτάξτε, είναι και πρώτη προετοιμασία. Λογικό είναι να είναι κάποιος πιο μαζεμένος, πιο ψαρωμένος. Δεν έχουμε εικόνα από αυτό το δωμάτιο, θέλουμε να μάθουμε έτσι περισσότερα. Mm-hmm. Λάμπρου Σιαμπάνης. Α, ο Σιαμπάνης είναι καφενείο, έχω μάθει. Παρότι πιτσιρίκος. Ο Σιαμπάνης. Ο Σιαμπάνης πόσο χρόνο είναι τώρα, 18. 18 στα 19 πρέπει είναι να είναι. Είναι τρίτη προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Παλιός πιάνεται. Από τους παλιούς, γιατί έχει τρίτη αυτό προετοιμασία. Λέω. Και πέρσι ήταν και πρόπερσι ήταν. Αυτό ναι, λέω, ότι πιάνεται για παλιός. Ενρίκε Μάτος. Ελένη, το βλέμμα σου όταν είπες Ενρίκε Μάτος ήταν δηλαδή. Ενρίκε... Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στο κρατές όταν το είπες. Ενρίκε Μάτος. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι το απόλυτο δωμάτιο. Γιατί, πιστεύεις. Τώρα εντάξει, ξέρεις, βραζιλιάνικο. Τζο κουμπουνί του και τέτοια. Μπομπδία. Ναι, βραζιλιάνικο ταπεραμέντο. Ναι. Άκουγα ένα, τον γκολ που έβαλε ο Κουτίνιο σε μια. Του Κουτσίνιο και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε ναι, πολύ περίεργα, ισπανόφωνη. Είναι περίεργη, είναι ωραίοι όμως. Ελ Καντουρί Λεβέκ. Εδώ είμαστε του γαλλικού, πάμε έτσι. Πολύ συμπάθειες έχουν αυτές και εδώ είμαστε του γαλλικού. Ναι. Buenos días και. Όχι, Buenos días είναι ισπανικά. Πώς είναι το στα γαλλικά το καλημέρα. Bonjour. Bonjour, μπράβο. Μιχόγεβιτς Μουλέν. Τώρα αυτό είναι το πιο ατέρια στο δίδυμο. Δεν έχουμε δει κανέναν.
Δηλαδή, το Μιχόγεβιτς πιστεύω ότι αν το δω στο δρόμο δεν θα καταλάβω ποιος είναι, ειλικρινά. Αλήθεια σου λέω. Εγώ θέλω να σου πω ότι ανέβηκε μια φωτογραφία. Ναι. Έχει μέρες όταν είχε πρωτέρθει και δεν τον βλέπαμε μέσα σε αποστολές, σε προπονήσεις. Και ψάχναμε να δούμε αν είναι όντως στη φωτογραφία ο Μιχόγεβιτς. Δεν αναγνωρίζαμε τον Μιχόγεβιτς. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Αυτές λοιπόν είναι, Νίκο, οι διάδες των παικτών. Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που είναι σε μονόκλινα και είναι μόνοι τους είναι ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, ο Ρέι και ο Ζαμπά. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι. Ο Ζαμπά έχει μια μόλυνση στο μάτι, οπότε καλό είναι για λόγους υγιεινής, για να μην υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα, να μένει μόνος του, να είναι μόνος του στο δωμάτιο. Αλλά έχουμε και τους τρεις που απολαμβάνουν το μονόκλινο. Ποιο ζευγάρι ξεχωρίζεις? Σάχοφ Χατσερίδη, ξεκάθαρα. Σάχοφ Χατσερίδη, δηλαδή πιστεύω ότι μιλάει. Ο Χατσερίδη είναι παντρεμένος, Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και ο Σάχοφ. Πιστεύω ότι ο Χατσερίδη μιλάει στο τηλέφωνο. Δηλαδή, μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μιλάνε ταυτόχρονα στο κινητό του ένα με τον άλλο και να μην πει ο ένα: ρε, εσύ πάνε λίγο έξω. Γιατί ξέρει που μιλά ταυτόχρονα. Ναι, ναι, ναι. Και ενοχλεί ενδεχομένω. Μια κουβέντα, ησυχία διαρκή. Ο ένα στην πολυθρόνα, ο άλλο στο κρεβάτι. Και πιστεύω ότι ακόμα και το πρωί μπορεί να έχουν ξύπνημα, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε προπόνηση 11.30 ώρα, λέω ένα παράδειγμα, και πάμε για πρωινό. Ναι. Δεν βγαίνει λέξη. Δηλαδή, χτυπάει ένα ξυπνητήρι. Ναι. Πάμε για πρωινό. Ναι, αυτό ακριβώ, τίποτα άλλο. Ζηλεύω δύο δωμάτια. Μπίσε Βαρβαρέλα. Και Ενρίκε Μάτος, εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να μας το πεις. Και Ενρίκε Μάτος, ναι, αυτά τα δύο σίγουρα τα ζηλεύω. Ναι, okay. Μάλιστα. Λοιπόν, και μιας και ξεχώρισες Χατσερίδη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού, τον Ευγέν Χατσερίδη, πολύ μετρημένος και σε αυτά που είπε, χαμηλόφωνος, σοβαρός. Χαμηλόφωνος είναι, μας λένε οι συνάδελφοι. Έτσι ακριβώς, γιατί... όχι πολλά-πολλά, με δύο προτάσεις έδινε τις απαντήσεις που έπρεπε. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πρώτη συνέντευξη του Ουκρανού. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να βρω τον ρυθμό μου. Νομίζω ότι όταν θα ξεκινήσουν οι αγώνες για τα προγραμματικά του Champions League, νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος και θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Αποφάσισε να αλλάξει στέγη μετά από πολλά χρόνια, αφήνοντας μια ομάδα που ήταν ηγέτης και να έρθει σε ένα πρωτάθλημα που δεν το έχει ζήσει. Πώς το σκέφτηκε, πώς κατέληξε σε αυτήν. Είχα ρωτήσει, λέει, για την ομάδα του ΠΑΟΚ και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που έχω εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Επίσης είχα μιλήσει και με τον μεγάλο μέτοχό μας. Μου είπαν κάποια πολύ θετικά πράγματα και αυτός ήταν ο λόγος που ήρθα εδώ πέρα. Για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον και για να πέφτει στο μεγάλο μέτοχο ήταν μια κίνηση η οποία δεν ήταν αυστηρά στις αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας, αλλά εγκαλύπτει και πολύ συνέστημα. Αυτό ισχύει και για την ελληνική του πλευρά και αν λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας πιστεύει ότι τον επιφορτίζει με κάτι περισσότερο από μια απλή ανάγκη να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία θέλει η ομάδα. Ήταν νομίζω μια καλή επιλογή που κάνανε που ήρθα και εγώ εδώ πέρα, γιατί έχω αγωνιστεί και εγώ ίδιος και στο Champions League και στο UEFA και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γινόταν και ήταν μόνο θέμα χρόνου. Επειδή ακριβώς έχει παίξει πολλά μάτς στην Ευρώπη, στην Ισπανία και στο Champions League, τι πιστεύει ότι χρειάζεται η ομάδα να προσέξει στα μάτς με τη Βασιλεία? Αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι την Basel, γιατί τη Βασιλεία, γιατί έχει αρκετή εμπειρία από το Champions League. Από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχει δηλώσει ότι το να παίξει εκτός της Ουκρανίας ήταν όνειρό του. Σε μια συνέντευξη που είδες παλιότερα. Το ότι αγωνίζεται στην χώρα του πατέρα του, εντάξει. Τι σημαίνει γι' αυτό, όχι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά σαν άνθρωπος. Η καταγωγή μου είναι ελληνική, δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά αισθάνομαι πολλά για την Ελλάδα. Σημαίνει πολλά για μένα το ότι έρχομαι και παίζω σε μια ομάδα της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα και ο μεγαλομέτοχος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην μεταγραφή μου και νιώθω όμορφα εδώ πέρα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε μία από τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα στο κέντρο της άμυνας του πήγαιναν τα πράγματα πολύ καλά γι' αυτό. Αν από το λίγο χρόνο που είναι εδώ, από τις λίγες προπονήσεις, είχε αντιληφθεί ότι θα έχει πολύ συναγωνισμό και
πώς βλέπει το κλίμα στην νέα του ομάδα. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και συνήθως είναι και καλό να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί έτσι εξελίσσεσαι και εσύ ο ίδιος προς το καλύτερο και νομίζω ότι φέτος θα είμαστε και ακόμα καλύτεροι στην αμυντική λειτουργία. Υπάρχει κάποια διαδικασία, έχει κινηθεί κάποια διαδικασία για το διαβατήριο του, για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, αν γνωρίζει κάποιο Έχουν μιλήσει για αυτό το θέμα, μου υποσχεθήκανε κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θα γίνει. Εγώ πάντως ο ίδιος μάλλον θα ήθελα. Έχει μιλήσει για την εικόνα της Αμπίδη τρεις φορές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές σχέσεις μας, είναι οι τυπικές σχέσεις μας όπως με κάθε ποδοσφαιριστή. Έχω μιλήσει 2-3 φορές μαζί του στο τηλέφωνο για να γίνει η διαδικασία και η μεταγραφή. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω πολύ θετικά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει βάλει πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ και υποστηρίζει πάρα πολύ και τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία με τις επιχειρήσεις που έχει ανοίξει. Τι έχει ακούσει για το ελληνικό ποδοσφαιριστή, το πρωτάθλημά μας, για τα γήπεδα, για το επίπεδο, για τη διαιτησία. Δεν ξέρω και πολλά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω μόνο ότι υπάρχουν τρεις ομάδες που αγωνίζονται και μάχονται για να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες προσπαθούν απλώς να κάνουν μια αντεπίθεση για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Γνωρίζει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τους περισσότερους βαθμούς πέσει και παιχνίδι λιγότερο και τελικά δεν ήταν πρωτάθλημα. Γνωρίζω την κατάσταση η οποία επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρω και το τι έχει γίνει με τον αγώνα με την ΑΕΚ, γιατί το παρακολουθούσα τον αγώνα. Ήταν ένα κανονικότατο γκολ, δεν μέτρησε. Αυτά έχει ζωή. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Και είδαμε και ότι ο πρόεδρός μας δεν συγκρατήθηκε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είχε φτάσει κοντά στον Πάοκ, τουλάχιστον είχε συζητήσει και τον Γενάρη. Είχα ακόμα συμβόλαιο με την ομάδα της Δυναμού Κιέβου, δεν μπορούσα να έρθω πιο νωρίς, έπρεπε να δοθούν κάποια χρήματα. Νομίζω λέει ότι δεν τα είχαν βρει με το συνολικό ποσό και γι' αυτό έγινε η μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Έχει αντιμετωπίσει κάποιους νέους συμπαίκτες που παλιότερα θυμάται κάποιους από αυτούς. Σάχοφ και ο Μάτος στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας. Αυτό. Επειδή είπε προηγουμένως ότι μίλησαν πολύ μαζί του για τον ΠΑΟΚ, αυτά που βλέπει τώρα, που ζει, του επιβεβαιώνουν ότι καλά έκανε και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Πιστεύει ότι είναι μια ομάδα που πλέον είναι σε υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις παροχές. Προετοιμασία, όλα αυτά που τους παρέχουν εδώ στην Ολλανδία. Πρώτης μου εντυπώσεις είναι παρόμοιες με αυτά που μου έχουν εισηγηθεί, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί είμαι λίγες μέρες με την ομάδα, δεν έχω κάνει κάποιον αγώνα. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός, οι παίκτες έχουν εξαιρετική ποιότητα. Από εκεί και πέρα θα φανούν όλα με την πάροδο του χρόνου. Ο κόσμος εντάξει άκουγε το όνομά του πολύ παλιά. Το κ. Σαββίδη του 2012, γενικότερα εντάξει, αλλά ολοκληρωμένη εικόνα από τον ίδιο είχε στα δύο μάτια την ΑΕΚ και τον κ. Παλίκη. Αν θυμηθεί εκείνους δύο αγώνες, πόσο της 100 έτοιμος ήταν όταν έπαιξε η ομάδα του με την ΑΕΚ. Εκείνη την περίοδο δεν είχαμε όλη και την καλύτερη αγωνιστική φόρμα, γιατί ήταν πολύ γιατί ήταν μετά την προετοιμασία. Δεν ήταν. Είπε ότι είδε τον αγώνα με την ΑΕΚ από την τηλεόραση, είδε και μια γεμάτη τούμπα. Αν ανυπομονεί να παίξει ένα τέτοιο επίπεδο, σε αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο και με αυτού του οπαδού και τι μήνυμα θέλει να του στείλει. Είναι πολύ όμορφο το να είναι γεμάτο το γήπεδο, γι' αυτό και παίζεται το ποδόσφαιρο για να έρχεται ο κόσμος και να το βλέπει. Από εκεί και πέρα ανυπομονώ και εγώ να ζήσω αυτές τις στιγμές με την ομάδα του ΠΑΟΚ μέσα στην τούμπα. Я давно его выбрал, мне 3 номера нравится, и 7, 3, 4, 7, то есть это 7 получается. Мне нравится, говорит, арифмос 7, и авто и то 3 и 4 кани 7, и авто и то диалекса. Ήτανε όντως χαμηλόφωνος. Να σου πω κάτι. Αν και βέβαια δεν τον ακούγαμε ακριβώς, γιατί ήταν από πάνω ο μεταφραστής, αλλά όντως τιμάρε παιδί μου τις παραδόσεις των Ουκρανών και των Ρώσων. Νομίζω ότι έπρεπε να ότι είπε όσα έπρεπε να πει. Πραγματικά.
Δηλαδή, βγήκε από την υποχρέωση. Όχι, δεν βγήκε από την υποχρέωση. Δηλαδή δεν άνοιξε πάρα πολύ την κουβέντα για τον Ιβάν Σαββίδη. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε αυτό που λέγαμε προηγουμένως και με τον Δημήτρη, ότι δεν χρειάζεται να δίνει το στίγμα των σχέσεών του με τον μεγαλομέτοχο και τον πρόεδρο της ομάδας. Είπε ότι τηλεφωνηθήκαμε, μιλήσαμε όσο ακόμη ήταν η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για τον άνθρωπο Ιβάν Σαββίδη. Γνωρίζω ότι είναι ένας ισχυρός άνθρωπος, ότι έχει κάνει πολλές επενδύσεις, ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Τον εκτιμώ πολύ, αλλά από εκεί και πέρα εκείνος είναι ο πρόεδρος της ομάδας και εγώ είμαι ένας ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Εγώ κρατάω αυτό που είπε, ότι ήταν να γίνει με τον ΠΑΟΚ, ήταν γραφτό. Δηλαδή ότι ακουγόταν πολλά χρόνια. Πέρσι, τον περασμένο Γενάρη, μάλλον, έφτασε μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ. Τελικά δεν τα βρήκαν οι δύο ομάδες. Φάνηκε ότι υπάρχει έτσι ένα θέμα εμπλοκής. Αλλά ήταν να γίνει και γι' αυτό ήρθε φέτος το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Ήταν το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα. Ήθελε ο ίδιος να αγωνιστεί σε μία ελληνική ομάδα. Νιώθει πολλά για την Ελλάδα. Αισθάνεται πολλά για την Ελλάδα. Έχει ελληνική καταγωγή. Ο πατέρας του έχει ρίζες από την Ελλάδα. Και σαφώς απάντησε και στο θέμα το οποίο μας απασχολεί και απασχολεί βεβαίως και τον ΠΑΟΚ και έχει να κάνει με τους ξένους ποδοσφαιριστές, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασίες για απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου. Βεβαίως είναι μια διαδικασία που δεν εξαρτάται απόλυτα από τον Χατσερίδη. Είναι οι πρώτες συζητήσεις που έχει κάνει. Περιμένει και αυτό στις εξελίξεις για να μπορέσει κάποια στιγμή να έχει στα χέρια του το ελληνικό διαβατήριο. Έχει μια γνώση και μια εικόνα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είδε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ενώ απάντησε βεβαίως και στην ερώτηση για τα παιχνίδια της Δυναμό με την ΑΕΚ, εκεί που εμείς η αλήθεια είναι ότι είχαμε το βλέμμα μας και τα μάτια μας πάνω στο Χατσερίδη, έτσι. Yeah. Γνωρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με την Δυναμό για τον Χατσερίδη, προσέξαμε ιδιαίτερως στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όντως δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα. Και το εξήγησε και ο ίδιος, ότι ήμασταν από προετοιμασία, ακόμη η ομάδα δεν είχε λυθεί αγωνιστικά εντελώς, θέλαμε χρόνο και γι' αυτό είχαμε όλη αυτή την εικόνα. Γιατί αν θυμάσαι μετά τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Δυναμό, κάπως λίγο όλοι μαζευτήκαμε, λίγο κάπως σχολιάζαμε. Ναι, γιατί ήταν Δυναμό η ομαδάρα και ήταν μόνο ο Χατσερίδης που δεν ήταν πολύ καλός. Αυτό ακριβώς, δηλαδή σχολιάζαμε κάπως τον Χατσερίδη, αλλά υπάρχει εξήγηση. Μίλησε και για το πότε θα είναι έτοιμος και θα ενσωματωθεί στο 100% μέσα στην ομάδα. Είπε ότι εκεί στα προκριματικά έχω αρκετό χρόνο μπροστά μου, αρκετό διάστημα για να δουλέψω, να προπονηθώ και να μπω στα συγκεκριμένα παιχνίδια και βεβαίως να δείξουμε την δέουσα, την απαραίτητη προσοχή για τα μάτς με την Βασιλεία. Μάλιστα. Με λοιπόν, σχολιασμό Πασχαλάκη, γιατί κρατάω και δύο σημεία από την ανάκριση του Πασχαλάκη και βεβαίως με όλα τα μεταγραφικά στο Βόλεϊ και στα υπόλοιπα τμήματα, θα έρθουμε στο δεύτερο, στο τελευταίο μάλλον ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 2, ΠΑΟΚ 24. Είπαμε σήμερα μόνο ιντερνετική, λόγω ενός θέματος. Ελπίζω να το στρώσουμε στην πορεία για να επιστρέψουμε κανονικά και στα RGNA. Λοιπόν, με Βαγγέλη Μαρινάκη συνεδρίασε τη Super League, έτσι. Παρόντα! Παρόντα, βεβαίως, πριν από λίγο έφτασε στα γραφεία της Super League. Πολύ ωραία. Πρώτη επανεμφάνιση μετά την απαγόρευση ενασχόλησης, βεβαίως, με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αργότερα θα προκύψει έτσι πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τα όσα συμβαίνουν στην συνεδρίαση της Super League με την εμφάνιση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Από πλευράς ΠΑΟΚ βρίσκεται εκεί ο Μάικς Γκαγκάτσης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα του Δικεφάλου. Κλείνει η παρένθεση αυτή με τη συνεδρίαση της Super League, γιατί πρέπει να τρέξουμε λίγο. Βεβαίως. Έχουμε μεταγραφικές βόμβες που φέρνουν σεισμούς. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή 5 λεπτά μετά την ανακοίνωση του τμήματος βόλεϊ από τον ΠΑΟΚ και την απόκτηση του Αλεξάνδερ Όκολιτς. Ναι. Έγινε σεισμός. Εσύ Γιάννη, ποιος είναι ρε φίλε ο Αλεξάνδερ Όκολιτς που έφερε ολόκληρο σεισμό εδώ πέρα? Παιδιά, ακόμα ζαλίζουμε, να ξέρετε. Σοβαρά? Ακόμα ζαλίζουμε. Γιάννη, Τζούρις ή Όκολιτς, να ξέρουμε. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα πω Τζούρις γιατί θα μας κυνηγάει κιόλας μετά ο Μίτα. Μάλιστα. Όχι, να το παίζουμε έξυπνοι, δηλαδή ότι εντάξει, έχω φέρει αυτόν, αλλά έχω φέρει και τον άλλον εμεί που δεν το κατέχουμε πολύ το άθλημα. Πάντως, όντως, Ελένη, όπως το είπες, με το που βγήκε και γνωστοποιήθηκε η μεταγραφή, γιατί εντάξει, μένει να στείλει πίσω το συμβόλαιό του για να το ανακοινώσει και ο ΠΑΟΚ, είχαμε το φοβερό σεισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στα 5 λεπτά μετά, έτσι. Ναι, 5 λεπτά μετά. Δηλαδή, με το που άρχισε και ο κόσμος να το βλέπει στο Facebook,
Εντάξει. Για πες τώρα τι είναι αυτός. Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος ο παίχτης, ο Αλεξάνδρ Όκολιτς, πρόκειται για έναν από τα βασικά γρανάζια της εθνικής ομάδας της Σερβίας, όπου η εθνική ομάδα της εθνικής της Σερβίας είναι από τις καλύτερες γενικά στο χώρο του βόλεϊ. Πέρσι και πρόπερσι έπαιζε στην Γερμανία με την Μπερλίν και κατάφερε να πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Για Γερμανία, να υποθέσω ότι είναι πολύ υψηλό επίπεδο το πρωτάθλημα, έτσι. Φυσικά, mm-hmm. φυσικά, ναι. Θυμίζω με τη Friedrichshafen που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο Champions League, ότι λέγαμε το τρομερό budget που έχει και τις άλλες ιστορίες. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παίχτη, 25χρονο Σέρβος, ύψος 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Εντάξει, έχει καταφέρει να πάρει το χρυσό με την Εθνική Σερβία στο World League το 2016. Αναφίβολα πολύ μεγαλύτερο όνομα σε σχέση με αυτά που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για τον ΠΑΟΚ και για τη θέση του κεντρικού. Και καταλαβαίνουμε ότι με αυτή την κίνηση που κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ, εφόσον ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος και κυλήσουν όλα ομαλά, είναι εφικτός πλέον και ο στόχος της Ευρώπης. Ένας στόχος ο οποίος ήταν και πέρσι στο σχέδιο του ΠΑΟΚ, δεν του βγήκε, αλλά φέτος με Τζούριτς, με τους παίχτες που μείνανε, με τον Όκολιτς που έρχεται, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο χέρι του πλέον για πρώτη φορά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μεγάλη μεταγραφή, μεγάλη ποιότητα πάνω στο φιλέ αποκτάει ο ΠΑΟΚ με την συγκεκριμένη μετακίνηση. Παραλαμβάνω ότι ο παίχτης έχει πει το OK στον ΠΑΟΚ, τα έχει βρει όλα και στο οικονομικό σκέλος και όλες τις λεπτομέρειες με τους ανθρώπους του δικεφάλου. Αυτό που απομένει είναι να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του. Αυτή την ώρα ο παίχτης είναι με τη Σερβία στο Volleyball Nation League, το οποίο έχει ξεκινήσει και χθες η χώρα του κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Final Six, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 4 με 8 Ιουλίου στη Γαλλία. Οπότε και εκεί θα το δούμε σε σημαντικά παιχνίδια και θα έχουμε και την ευκαιρία να δώσουμε καλύτερη εικόνα στον κόσμο, προσφέροντας φυσικά τις ζωντανές αναμετρήσεις. Μεγάλη μεταγραφή, μακάρι να τελειώσει γρήγορα και να έρθει και η ανακοίνωση από το ΤΑΠΑΟΚ, που σε εντελώς άκρα μυστικότητα καταφέρει να φέρει ένα παίχτη που δεν νομίζω να υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα που να μην τον ήθελε. Και μιλάω για ευρωπαϊκές ομάδες που είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Μαθαίνω κιόλας ότι και ο Τζούριτς έχει ενημερωθεί για αυτή την επικείμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και είναι και αυτός ενθουσιασμένος, όπως είναι βέβαια και οι υπόλοιποι παίχτες του δικεφάλου, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο ΠΑΟΚ αποκτά ένα παίχτη επίπεδου Λί, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Σαν το Λί, αλλά στα νιάτα του. Στα καλά του Λί. Δηλαδή τώρα 25χρονος αρχίζει και γίνεται μεγάλο όνομα. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Μαθαίναμε τον προηγούμενο καιρό ότι μπαίνει ο Γιαννακόπουλος στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, θα δυναμώσει Παναθηναϊκό στο βόλεϊ όπως και δυναμώνει. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα καλό επίπεδο. Υπάρχει ΑΕΚ για του χρόνου στα ψηλά. Υπάρχει για ΑΕΚ, έτσι δεν είναι. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν βγαίνει παρά έξω να αφήσει να διαδοθεί ότι πάει για play-off και τέτοια, γιατί ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ είναι η σωτηρία. Ωραία, οκ. Okay. Θέλω όμως να πω ότι του χρόνου το πρωτάθλημα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με το περσινό, ας πούμε, που ήταν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, όταν έχεις να κάνεις και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ, και η ΑΕΚ ανταγωνιστική θα είναι. Για μένα αυτή την ώρα, με αυτά που βλέπω, δεν είναι για να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ναι, μεν για τα play-off, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι κινήσεις αυτές του Τζούριτς και τώρα οι διαφαινόμενοι του Όκολιτς, δεν είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το έχουν στόχο να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται στο Champions League την επόμενη σεζόν. Πάνω σε αυτό που λες, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε δώρο το Champions League από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι, είναι πάγια τακτική του Ολυμπιακού να μην δηλώνει συμμετοχή στα τμήματά του στην πρώτη τάξη διοργάνωση. Το κάνει στο βόλεϊ πέρσι, το κάνει στο handball πέρσι, το κάνει φέτος στο handball, το κάνει φέτος στο βόλεϊ. Εντάξει, είναι η δικιά τους απόφαση αυτή, δεν μας απασχολεί. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από το Champions League, πήρε τη θέση σαν δεύτερος εκπρόσωπος, πλήρωσε κατευθείαν τα 20-25 χιλιάρικα πόσο είναι το παράβολο για να δηλώσει συμμετοχή, και αυτό λέει πάρα πολλά. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι τζάπα η συμμετοχή, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Φυσικά, και για τη στιγμή που συμμετέχεις κιόλας, είναι και άλλα έξτρα έξοδα. 25 χιλιάρικα, Νίκο, φέρνεις τον καλύτερο Έλληνα ακραίο, έτσι. Ναι. Που δεν τα παίρνει κιόλας ο καλύτερος Έλληνας ακραίος. Δηλαδή ο Πελεκούδας που δεν είναι ο καλύτερος, πέρσι στον ΠΑΟΚ δεν πήρε πάνω από 22 χιλιάρικα. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Mm-hmm. Οι κεντρικοί, οι Έλληνες παίζουν εκεί. Άρα η συμμετοχή του Champions League που πληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι ένας καλός κεντρικός.
επίπεδου πρώτης γραμμής στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να το πληρώσει, δεν πειράζει, πλήρωσε ο ΠΑΟΚ και θα είναι στην κορυφαία διοργάνωση. Γενικά μέχρι στιγμής, Γιάννη Παρασκευαίδη, παρότι πέρσι είχε ανοιχτεί πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν και το καλοκαίρι και το Μάιο δεν ήσουν και πολύ καλά, νομίζω ότι μέχρι στιγμής το καλοκαίρι σου πηγαίνει καλά. Δηλαδή οι κινήσεις που έχεις κάνει εντυπωσιακές, θα έλεγα. Και δεν μιλάω μόνο για βολέι, βάζω και το χάντμπολ μέσα. Εγώ άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Έχει ολοκληρώνεται το παζλ, περιμένουμε δηλαδή και άλλες κινήσεις. Ναι, τώρα έχουμε να δούμε και στους ακτίνους τι θα γίνει, λέει. Ναι. Περιμένουμε και εκεί δύο ξένους. Α, έχουμε δηλαδή ακόμα εκπλήξεις. Πολύ ψωμί ακόμα. Αλλά λένε, όπως ξέρεις, δεν φεύγω χωρίς να κλείσω τα δύο ρόστερ με άδεια, έτσι. Το έκανα και πέρσι, θα το κάνω και φέτος. Πρώτα κλείνουν τα ρόστερ και μετά έρχεται η άδεια. Ναι, έτσι, Γιάννη, έτσι ευχαριστούμε πολύ, ρε Φιλίππο. Όλα τα ρόστερ κλείνουν σε αυτά τα τμήματα Ιούνιο μήνα και μετά μου λες, άμα δεν κλείσουν τα ρόστερ, δεν πάω και άδεια. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Φιλίππο. Κάτι μας είπες. Δεν θα ξεχάσω πέρσι. Δεν σε έχουν πάρει χαμπάρι, δηλαδή. 14 Αυγούστου πέρσι ήταν που ο ΠΑΟΚ ανακοίνωνε το Μαρτίνες. Στην πρώτη μέρα της άδειάς μου, δηλαδή τελείωσε και ο τελευταίος παίκτης. Ναι, ναι. Και μετά μπόρεσες ήσυχος να πας να απολαύσεις τη διακοπές σου. Έχουμε τίποτα άλλο από τα υπόλοιπα τμήματα, καμιά κινητικότητα? Σε λίγο θα έχουμε μια ανανέωση στο τμήμα handball από όσο έχω ενημερωθεί. Έχουμε καταγράψει μέσα από το ΠΑΟΚ 24 ότι έχει κλείσει ο Κυπρέος, έχει κλείσει ο Αραμπαντζής και δεν έχουν βγει ανακοινώσεις. Λογικά ένας από τους δύο τώρα θα γνωστοποιηθεί. Βγήκε πριν από λίγο. Μόλις το είπες. Ο Γιώργος ο Μαστορογιάννης. Ο Μαστορογιάννης. Εντάξει, ο Μαστορογιάννης. Πού να πάει? Πού να πάει ο Μαστορογιάννης? Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα handball ανδρών ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας με τον αθλητή Γιώργο Μαστορογιάννη, ο οποίος θα φοράει τα ασπρόμαυρα και την αγωνιστική περίοδο 18-19. Έχει και δηλώσεις του. Χαίρομαι που μου δίνεται η δυνατότητα και η εμπιστοσύνη να συνεχίσω στην ομάδα και να συμβάλλω στην εκπλήρωση των στόχων της. Εύχομαι να έχουμε υγεία και μέσα από τη σκληρή δουλειά να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ομάδας και του κόσμου μας. Καλή αγωνιστική χρονιά να έχουμε. Στο handball αυτό που γίνεται, εγώ το ζω τουλάχιστον πρώτη φορά ως ρεπόρτερ που καλύπτει το συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή πρώτη φορά βλέπω ουσιαστικές ανανεώσεις και ουσιαστικές κινήσεις. Και όχι κινήσεις για παχιά λόγια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα αυτό που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, χωρίς την πανοκρουσίες, να έχει φέρει δύο εισάξιους παίκτες σε κάθε θέση, να έχει ανακοινώσει ότι θα φέρει δύο πιο ποιοτικούς παίκτες. Και τι σημαίνει πιο ποιοτικούς παίκτες στις θέσεις των ξένων? Πέρσι ο ΠΑΟΚ πήρε 4 ξένους, δεν ξέρω πόσα λεφτά έδωσε, πάντως ο ξένος δεν πήρε πάνω από 15 χιλιάρικα. Φέτος αυτό που λένε από τον ΠΑΟΚ είναι ότι θα πάρουν δύο ξένους από 30 χιλιάρικα. Ναι. Καταλαβαίνουμε, λέει πάρα πολλά για το handball. Μακάρι να βρούμε και στην πράξη δύο πολύ καλούς ποιοτικούς για να ανέβει και ο πήγης. Πάντως οι κινήσεις δείχνουν πολύ καλές μέχρι τώρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο δίδυμο τερματοφυλάκων. Κοτανίδης Λοΐζος. Έχει το καλύτερο δίδυμο πλέον στα πίβοτ. Τον Κοκόνη και τον γιος μου που πήρε από τον Διομήδη Άργους. Ο Ολυμπιακός πήρε από τον ΠΑΟΚ τον Τζίλι. Ο ΠΑΟΚ του πήρε τον Κωστακίδη και πάνω του πάρει και τον Κεδέρι. Δηλαδή δεν βλέπουμε να μένει στάσιμη η διοίκηση, παρότι στην αρχή ξεκίνησε λίγο ο προγραμματισμός, λίγο έτσι με σκιές, με το budget, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπω ότι και αυτοί που ανανέωσαν εύκολα τα βρήκαν με το ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι και αυτοί βάλανε νερό στο κρασί τους για να μείνουν στο ρόστερ του κεφάλου. Και βλέπω ότι η χρονιά στο χάντμπολ θα πάει πολύ καλύτερα από την περσινή. Γιάννη, ρωτάει εδώ ένας φίλος, σε γυρνάω πάλι στο βόλεϊ, γιατί λέει και λίμπερο δεν πρέπει να πάρουμε? Πρέπει. Απλά στο λίμπερο έχουμε ένα δεδομένο ότι έχει ανανεώσει ο Κωνσταντινίδης για τα επόμενα δύο χρόνια. Και αλλά το άλλο δεδομένο του είναι, δεν θα είναι μόνος του, θα είναι ένας ακόμα. Τώρα δεν θα είναι, ποιος θα είναι τώρα, θα είναι Έλληνας, θα είναι ξένος. Πάει για ξένος τώρα το θέμα. Γιατί όταν ο Γκαράς κλείνει στην ΑΕΚ, ο Στεφάνου κλείνει στον Ολυμπιακό. Ο Γκαράς πήγε στην ΑΕΚ. Ναι, έχει κλείσει στην ΑΕΚ ο Γκαράς. Μάλιστα. Και ο Στεφάνου πήγε να το πάω. Θεωρώ πως βιάστηκε, θα μπορούσε λίγο παραπάνω να περιμένει ο Δημήτρης. Δεν περίμενε. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια θα μπορούσε να είναι λίγο πιο κινητικός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορεί να μην ήθελε βέβαια ο ΠΑΟΚ, αυτό το ξέρει μόνο ο κύριος Σαλόπουλος και ο κύριος Κατσαρής. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει δύο ξένους ακραίους. Του Λίμπερο παίζεται, εκεί πάει, για ξένο πάει ο πρώτος. Αυτοί οι τρεις σίγουρα. Με δεδομένο ότι πέρσι είχαμε 4 ξένους, έτσι. Ναι. Εντάξει, πάει καλά, πάει καλά ο σχεδιασμός και στο βόλι και στο χάντμπολ και στο πόλο πάει καλά ο σχεδιασμός. Απλά αυτό που παρατηρείται σε σχέση με άλλα χρόνια είναι ότι γίνονται ουσιαστικές κινήσεις, όχι κινήσεις
που απλά θα ξεσηκώσουν και στην πράξη δεν θα κάνουν τίποτα, όπως ο Στάροβιτς που ήρθε σε μια μεταγραφή ως Όχι, μακριά. Ναι, όχι. Και δεν μπορούσε την μπάλα να κουμπίσει και όχι, όχι. Όχι. Εντάξει, τα πας καλά. Τα πας καλά μέχρι τώρα. Ωραία. Είπες και το και τον παπά ότι εγώ πριν την άδεια και τέτοια που όλοι κλείνουν τον Ιούνιο. Εντάξει. Τα κρατάμε όλα αυτά, Γιάννη μου. Τα κρατάμε, φίλε. Τα κρατάμε. Καλά. Θα δεις σε 13 Αυγούστου που θα φύγω θα έχουν κλείσει και τα δύο ώρες. Τόσο αργά. Εντάξει. Τόσο πότε. Λοιπόν, Γιάννη, άκου και εσύ μαζί μας τι σεισμό προκάλεσε η νέα μεταγραφή στο Βόλι. Λοιπόν, το κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται, διαβάζω μέσα από το Newsfish, στην περιοχή της Βόλβης, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 11 και 21 έτσι, και έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη. Και λίγα λεπτά αργότερα, 11 και 24, είχαμε νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ. Έτσι για να ξέρουμε πόσο κουνηθήκαμε προηγουμένως. Ωραία. Ήταν αρκετά δυνατός και μου άρεσε στον αέρα που ο Ασλαμάς νωρίτερα λέει «Οπ, σεισμός». Ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε με όλο το ρεπορτάζ από τα τμήματα του Δικεφάλου, Βόλεϊ, Χάντμπολ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τα είπαμε όλα, τα αναλύσαμε όλα και με προετοιμασία και το τι γίνεται και χατσερίδι ακούσαμε. Να σου πω, Κριστιανό θα παίξουμε σήμερα. Εννοείται. Θα βάλει εσένα. Κοίταξε. Τον πέρασε. Περίμενε λίγο. Τον ξεπέρασε ο Κέιν. Δηλαδή, λίγο εγωισμό δεν έχει ο Κριστιανό. Λες, θα βάλει τουλάχιστον δύο δηλαδή. Λίγο εγωισμό δεν έχει μέσα του. Αν έχει λίγο εγωισμό, θα τα βάλει. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι για το καλό όλο μας το πάγο 24 είναι καλό να βγει ο Κέιν πρώτα. Η αλήθεια είναι για να έχουμε έτσι μια ψυχική ηρεμία και υγεία Κέιν. Γι' αυτό ο Κριστιανό λες θα είναι και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά γιατί ο άλλος κάπου θα φύγει ενώ αυτός θα πάει μέχρι μακριά. Κριστιανό είναι. Σάντος εκεί 1-0, 2-0, αλλά όλο ο Κριστιανό. Στο στοίχημα.gr λοιπόν μπορείτε να παίξετε και τον Ρονάλντο να βάλει ένα γκολ, να βάλει δύο γκολ, να παίξετε την Πορτογαλία που παίζει σήμερα με το Ιράν, αν θυμάμαι καλά. Έχει το Ισπανία-Μαρόκο το βράδυ. Σήμερα έχει 4 παιχνίδια. Στις 5 έχει το Ρωσία-Ουρουγουάη και το άλλο που είναι αδιάφορο το Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος. Ναι. Όλα αυτά, λοιπόν, έχουν αποκλειστεί και οι δύο έτσι. Και ναι, περιμένουμε ναι, ναι, τον Βάρντα να μαζέψει βαλίτσες, να ξεκουραστεί. Να βάλει για αυτό το παιδί κανένα γκολ, αν θέλει. Και να έρθει έτσι στο ναι, δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με όλη την κινητικότητα που υπάρχει. Ανέβηκε το ΠΑΟΚ 24 on the road. Πολύ τα ωραία. Παιδιά μας έφυγαν από την πρωινή προπόνηση και συζητάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Εννοείται ότι Δημήτρης Ζορμπατζόγλου, Σταύρος Κόλκας χωρίς απρόπτα δεν γίνεται. Σωστά. Δείτε σωστά, λοιπόν στο τέλος του βίντεο τι συμβαίνει. Και πώς φεύγει ένα μπινελίκι από πλευρά Σταύρου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο κανονικά εδώ ξανά στις 12. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.